Σήμερα άνοιξε από πρωί τις πύλες της η έκθεση και το Σεραϊκό Περίπτερο και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε το επιμελητήριο Σερών στο καλύτερο, μπορώ να πω, σημείο από την είσοδο της ΧΑΝΤ. Έχουμε το Περίπτερο 12, απέναντι από το Κινέζικο Περίπτερο που είναι η τιμόμενη χώρα. Οπότε η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, όπως ικανοποιημένοι είναι και όλοι οι εκθέτες. Κινέζους επισκέπτες έρχονται εδώ, ενημερώνουν. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολλοί. Έχει υπολογιστεί ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι περίπου 5.000 Κινέζοι. Απέναντι είναι κάποιοι που εργάζονται, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, επισκέπτεται, δοκιμάζεται τα προϊόντα, βλέπει τις ομορφιές του τόπου μας. Πιστεύουμε να έχουν όφελος κάποιοι επιχειρηματίες. Όχι μόνο από τους Κινέζους, ήρθαν και Ρουμάνοι, ήρθαν και Σέρβοι, οι οποίοι δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την δικιά μας την έκθεση της Ερέξπο. Παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, βασικά να τα προβάλλουμε πιο πολύ στον κόσμο. Είναι η έκτη χρονιά που παίρνουμε μέρος με τη βοήθεια του επιμελητηρίου. Είναι ένας πολύ καλός θεσμός, περνάει αρκετός κόσμος. Φυσικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα, γιατί χθες λόγω των εγγενειών δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η έκθεση. Η εταιρεία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία την ξεκίνησε ο παππούς του 35 μαζί με τα παιδιά. Τώρα εμείς είμαστε η τρίτη γενιά, τα ξαδέρφια. Χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να εξαπλωθούμε σε περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και με κάποιες εξαγωγές στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο στόχος και ο βασικός, να έχουμε σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση προς τους πελάτες. Συμμετέχουμε, όπως είπατε και εσείς, σε άλλη μια μεγάλη έκθεση παγκόσμιου βελενικούς. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη νέα μας εταιρεία, τα προϊόντα της νέας εταιρείας, της Kappa Health Products. Παράγουμε αρώνια σε διάφορες μορφές, από φυσικό χυμό, τσάι, αποξηραμένο, και επίσης βγάζουμε και χυμό μήλου. Και το νέο προϊόν, το οποίο θα βγει τέλη του μήνα, θα είναι μίξη μήλου με αρώνιας.
Προσπαθούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα, να δείξουμε στον κόσμο τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το φρούτο και ο χυμός από την αρώνια, που κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό, να το γευθεί, να το δοκιμάσει και από εκεί και πέρα να είναι σε θέση να μπορέσει να το αγοράσει στην αγορά. Πολλοί το λένε, το χαρακτηρίζουν μαύρο μαργαριτάρι, γιατί έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, οι ιδιότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από έρευνες που έχουν γίνει από παγκόσμια και μεγάλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, έχουν αποδείξει ότι η αρώνια είναι για την πίεση, για το ζάχαρο, διαβήτη, χοληστερίνη, καρδιακά νοσήματα. Ακόμα και για τις πολύ κακές ασθένειες μπορεί να τις απαλύνει τον πόνο από τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αρώνια γενικά είναι ένα super fruit με πάρα πολλά ωφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μονάδα, δηλαδή από την παραγωγή μας μέχρι την τυποποίηση όλα γίνονται στον χώρο μας. Πιστοποιούμαστε ως εταιρεία με υγειονομικού χαρακτήρα πιστοποίησης, τις οποίες δεν θα τις βρείτε μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό το αναφέρω διότι πώς μπορούμε να έχουμε μια διαφορά από τις άλλες εταιρείες. Από εκεί πέρα φέτος έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, έχουμε βγάλει καινούριους κωδικούς. Έχουμε τη σπιρούλα μας στη μορφή σκόνης και σε μορφή φιλιδίων. Μπορείτε να τα δείτε εδώ πέρα μετά, να τραβήξετε με την κάμερα. Είμαστε εδώ στην έκθεση για όλη τη διάρκεια. Αυτά. Πόσο σημαντικό είναι τώρα οι ΣΕΡΕΙ να στηρίξουν τις ΣΕΡΑΙΚΕΣ επιχείρησεις και δείτε τη δική σας? Η αλήθεια είναι ότι αν κάθε νομός βοηθιέται από τους ίδιους τους που ανήκουν στον εκάστοτε τόπο, θεωρώ ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η σπιρουλίνα είναι χαρακτηρισμένη από τον ΟΗΕ ως το πιο δυνατό τρόφιμο, φυσικό τρόφιμο. Μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ μιλώντας στο τηλέφωνο, δηλαδή με το πελατολόγιο, πέρα από το κομμάτι της ενέργειας που το βλέπεις άμεσα, δηλαδή μέσα στην πρώτη εβδομάδα σωστής χρήσης, από εκεί και πέρα έχει βοηθηθεί κόσμος με αρθρητικά, χοληστερίνη, ζάχαρο, αιματοκρίτη, πράγματα κέρια και βασικά που δυστυχώς ακολουθούν τη ζωή σε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Ιδικής δίνει το παρόν. Τι έχουμε να πούμε στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν? Λοιπόν, ο Δήμος Ιδικής, συνεχίζοντας την πολιτική της εξωστρέφειας, προσπαθεί να προβάλλει ξενοδοχεία στο τόπο μας. Προβάλλουμε ότι τον κυριότερο της Κερκίνης, το χειρά του Ρούπελ και τα Ιστίμπεϊ, τα ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου. Έχουμε πάρα πολλές ξενοδοχείες. Το πλουσίο της θερμοπηγής, το Ερπετάρι της Πυρώνειας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, τους αρέσει. Φέτος ακόμα περισσότερο, κάθε χρόνο και καλύτερα. Προσπαθούμε. Ένας πλούσιος τόπος, η Συντική, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αναδεικνύεται και έχει και επισκέπτες. Έχει και επισκέπτες. Μπορεί το τουριστικό κομμάτι είναι πολύ βασικό για το Δήμο Συντικής.
Έχει πολλά πράγματα να κάνει ο επισκέπτης, σε όποιον τομέα και να διαλέξει, από θρησκευτικό μέχρι κανοτικά και ιαματικό φυσικά. Ο Δήμος Συντικής εδώ και καλό είναι να πούμε ότι σταθερά εδώ, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχει ο Δήμος Συντικής σε διάφορες εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνήθεια το να συμμετέχουμε και να προβάλλουμε το τουριστικό προϊόν του Δήμου, το οποίο είναι ένα πολύ αξιόλογο προϊόν. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε στον κόσμο και είμαστε εδώ για να τους τα γνωρίσουμε, για να τους ενημερώσουμε και για να τους περιμένουμε να τους φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας. Πώς είναι το κομμάτι, τα λουτρά. Έχουμε τα λουτρά στην Κυροκάστρου, μια σημαντική έτσι, υποδομή που ανθεί. Έχουμε τα ιαματικά λουτρά στην Κυροκάστρου. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε και τα ιαματικά λουτρά του Αγκίστρου που και αυτά ανήκουν στο Δήμο Συντικής και όπου με όλα τα υπόλοιπα τα αξιοθέατα του Δήμου μας αποτελούν ένα πολύ καλό πακέτο που μπορεί να τραβήξει ένα μεγάλο αριθμό τουριστών. Τώρα, όσον αφορά αποκλειστικά στο δικό μας κομμάτι, γιατί αν κατάλαβα καλά αυτή ήταν η ερώτηση, η αλήθεια είναι πως πάμε αρκετά καλά, προσπαθούμε για το καλύτερο. Έρχεται άλλος ένας χειμώνας όπου είναι η σεζόν που περιμένουμε τον περισσότερο κόσμο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Δράμας και της Καβάλας, νεολαία κυρίως τη χειμερινή περίοδο. Και ελπίζουμε να πάμε καλύτερα και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια χρονιά μας παραχωρεί το επιμελητήριο Σερών Μέρος να διαφημίσουμε και να προωθήσουμε σαραϊκά προϊόντα. Έχουμε διάφορα προϊόντα από γάλα γαϊδάρα, σαπούνια γαϊδάρα, αυγό από στροφοκάμιλο, αλεύρι από σταριζέα, τα κρασιά, τα τσίπουρα του Βλαδίκα τα οποία είναι βραβευμένα και είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά προϊόντα. Είναι το πλούσιος σαραϊκός κάμπος από προϊόντα. Πόσο σημαντικό είναι οι σεραίοι να προτιμούμε τα προϊόντα? Οι σεραίοι τα προτιμούν τα προϊόντα, αλλά δεν φτάνει. Θα πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα για να στέλνουμε και έξω. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι με το καλαμπόκι και όλα αυτά και παραγωγές πλέον δεν μπορούμε να πάρουμε όπως παίρναμε τα παλιότερα χρόνια, αλλά και οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Το Υπουργείο δεν προστατεύει καθόλου τον Έλληνα παραγωγό. Έρχεται εδώ, ρωτάει. Έρχεται, ρωτάει, ενημερώνεται, παίρνει φυλάδια, παίρνει απ' όλα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, κάνουμε και μάγια.